Μου αρέσει και αγαπώ γιατί κακό δεν θέλω. Αυτός που τον έγραψε αυτό το στίχο ήξερε, χωρίς καμιά προσπάθεια, ότι αυτός που απελευθερώνει τον εαυτό του μέσα από το κλάμα ή μέσα από το γέλιο είναι άτομο εμπιστοσύνης. Και μιας και σας χαμηλώσαμε πολύ προηγουμένως τα τραγούδια, και εμείς χαμηλώσαμε, μην νομίζετε. Τώρα θα σας πω δύο ιστορίες, να ανεβούμε, γιατί θα σας ξανακατεβάσω. Αυτή η πόρτα θέλει λάδι. Ήταν ένα αντρόγινο, γέρικο αντρόγινο, και καθόταν έξω από το σπίτι τους, καλοκαίρι, στη σκιά του δεντρού. Και περάσανε κάτι τουρίστες και ψάχνανε ένα αλλογραφικό μουσείο από αυτά που είναι πάντοτε κλειστά και που ποτέ δεν τα βρίσκεις. Ρωτάει λοιπόν ο ξένος το αντρόγινο: «Do you speak English?» Δεν ξέρω. «Parlez-vous français?» «Ιταλιάνο», «Spreche Deutsch», τίποτα. Χαιρετήσανε οι τουρίστες, φύγανε. Η γυναίκα τώρα στενοχωρήθηκε και λέει στον άντρα της: «Είδες, Βασίλη, να μην ξέρουμε κι εμείς μια γλώσσα, να συνοηθούμε με τους ανθρώπους?» «Ναι, και αυτοί που ξέρανε τέσσερις συνοηθήκανε». Ήταν δύο γυναίκες, κατοχή και πείνα. Κατοχή και πείνα. Το καλαμπούρι δεν λείπει ποτέ και από την πείνα. Πλέκανε λοιπόν εκεί στον ήλιο, χειμώνας, και λέει μια τσαλής τώρα: «Να σε ρωτήσω, να πεις την αλήθεια. Είδα θες σε δακαλιά ένα ντάκο, ένα μεγάλο παξιμάδι ή έναν άντρα?» Και λέει αυτή η μωρή Ελένη: «Έχω γαδόδια».